Γεια σας φίλοι μου καλοί, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Για την εμφάνισή μου στον Αντένα και στην εκπομπή Στούντιο με Θέα με τη Φέη Μαυραγάνη, ετοίμασα μια ταχυνόσουπα. Δείτε πρώτα το σχετικό βίντεο και στο τέλος θα σας δείξω, θα σας πω περισσότερα και θα σας τη σερβίρω την ταχυνόσουπα. Επομένως θα κάνουμε ένα ωραίο διάλειμμα μέχρι τη Γερμανία, σε έναν ωραίο Έλληνα, τον παππού Τάσο Μπρατέλης. Να δούμε πρώτα ένα απόσπασμα και μετά να τον καλημερίσουμε. Πώς ο Τάσος μαγειλεύει? Λάμπα Τάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει σπανακοσκευτέδες. Στην υγειά μας. Γεια σας φίλοι μου καλοί, είστε για ένα τσίπουρο? Καιρό έχουμε να πιούμε ένα τσίπουρο με καλό μεζέ. Στην Αγγλία κάτι ετοιμάζουν η Έλενα με τον μπαμπά της. Γι' αυτό θα σας στείλω πάλι από εκεί σήμερα να δούμε τι θα μας φτιάξουν. Εδώ είμαστε πάλι με την Έλενα. Και θα φτιάξουμε σήμερα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που είναι και πολύ εύκολη να γίνει. Θα το πούμε φιλά και πολλά τον παππού. Φιλά και πολλά παππού. Και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ο κύριος Τάσος Μπρατέλης ή παππούς Τάσος με 160.000 συνδρομητές και με προβολές σε κάποια βίντεο και 1 εκατομμύριο. Μπράβο σας κύριε Τάσο, καλημέρα σας. Πολύ πολύ καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στο κανάλι σας. Και εσείς καναλάρχης είστε κύριε Τάσο, μεγάλο καναλάρχης με 1 εκατομμύριο προβολές. Εντάξει. Γελάτε. Άλλο το YouTube. Σωστό, σωστό. Κύριε Τάσο, ο Φρίξος ο Δρακοντίδης, ο συνάδελφος, λέει ότι είναι μέσα για κέρασμα τσίπουρου. Το ξεσηκώσατε? Κανένα πρόβλημα. Έχουμε εδώ. Θα έπρεπε ήδη, όχι, λέει, είναι έτοιμος, το περιμένει. Μη συζητάτε. Ορίστε, Φρίξο. Δίπλα μου τα έχω όλα. Πού τα βρήκατε αυτά, κύριε Τάσο? Είναι τσίπουρο Γερμανίας? Όχι βέβαια, τι λέτε τώρα σοβαρά, η Γερμανία δεν κάνει τσίπουρα. Καμιά μπύρα το πολύ πολύ, ε. Α, μπράβο. Από πού, από την πατρίδα σας? Το τσίπουρο είναι από τον Τύρναβο. Από τον Τύρναβο. Έρχεστε τροφοδοτήστε. Δεν είναι η πατρίδα μου. Από πού είστε? Η πατρίδα μου είναι ο Τρίλοφος Πιερίας, στην Κατερίνη. Τρίλοφος Πιερίας. Και πώς βρεθήκατε στη Γερμανία? Μεταναστεύσαν οι γονείς μου το 64 και το 67 ακολούθησα και εγώ τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο. Άρα μεγάλη ιστορία, δεύτερη γενιά από τους ξενιτεμένους, τους ομογενείς που πήγαν για μια καλύτερη ζωή στη Γερμανία. Σε ποια πόλη είστε? Είμαι κοντά στη Βόνη, 7 χιλιόμετρα έξω από τη Βόνη, σε ένα μικρό χωριό θα έλεγα. Ναι. Με τις συνταγές πώς αρχίσατε να καταπιάνεστε? Εγώ βασικά από μικρό παιδί ενδιαφέρομαι για τη μαγειρική. Ναι. Πάντοτε με προκαλούσε, γιατί η μητέρα μου ήταν καλή μαγείρισα, mm-hmm, και πέρναγα πάρα πολλές ώρες μαζί της στην κουζίνα παρά να είμαι έξω με άλλα τα παιδάκια που παίζανε. Τι δουλειά κάνατε κανονικά, κύριε Τάσο? Εγώ εδώ στη Γερμανία έχω πάει σε σχολή γουναρικής. Mm-hmm. Ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με τη γουναρική. Ώσπου κάποια στιγμή οι γούνες εξαφανίστηκαν από την αγορά για τους γνωστούς λόγους. Αλλάξατε προσανατολισμό. Άλλαξα προσανατολισμό και τι ασχολήθηκα έχετε μετά. Εκεί μπροστά, τι είναι όλα αυτά? Εδώ τι έχω φτιάξει? Ναι. Καταρχήν, έχω πάρα πολλούς φίλους που μου γράφουν και μου ζητάνε διάφορες συνταγές. Ναι. Έχω πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε άκρη της Ελλάδος που μου στέλνουν συνταγές δικές τους, παραδοσιακές, ξεχασμένες. Ναι. Τέτοιες ψάχνω και μου έρχονται σοριδών και έχω ένα αρκετά μεγάλο αρχείο. Μπράβο. Και λόγω νηστείας σας έχω φτιάξει σήμερα εδώ μια ταχυνόσουπα με μανιτάρια. Είναι μια μοναστηριακή συνταγή από ένα παλιό βιβλίο του Αγίου Όρους. Άκου να δεις τώρα. Και είναι και για την περίοδο τώρα για το Πάσχα. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Είναι για την νηστεία. Για την νηστεία. Ό,τι πρέπει.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Χθες είχαμε την εθνική μας επέτειο και του Ευαγγελισμού, οπότε δεν, αυτό που βλέπετε τώρα είναι η ταχυνόσουπα. Η ταχυνόσουπα, τα υλικά για την ταχυνόσουπα. Ναι. Έτσι ακριβώς, και η Παρασκευή της έτσι εν ολίγης. Τα μανιτάρια, λοιπόν, το κρεμμύδι, όλα, ναι. Χθες λοιπόν, επειδή είχαμε την εθνική μας εορτή και του Ευαγγελισμού, δεν έκανα την καθιερωμένη μου μαγειρική και το γύρισμα που κάνω κάθε Σάββατο και το άφησα για σήμερα. Και να σας πω, καλό μου κάνατε που με ξυπνήσατε πρωί-πρωί. Α, για να είστε έτοιμος. Γιατί έχω ετοιμάσει τώρα αυτά που θα φτιάξω για το βίντεο, επόμενο δηλαδή, βίντεο. Το Σαββατιάτικο που θα το κάνετε Κυριακή. Και τι καλό έχετε φτιάξει, να δώσουμε ένα δείγμα στους ακολούθους σας. Βασικά σήμερα ανέβασα τώρα στις 8 η ώρα, πριν μερικά λεπτά, ανέβηκε ένα φανταστικό λαχανόριζο, πάλι νηστίσιμο, ναι. με κάποια πάρα πολύ ωραία, με κάποιες πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις. Μυστικά δηλαδή, πειράγματα, ναι. Στο κανάλι μου αρχήνε, σε εμάς δεν υπάρχει μυστικό. Έτσι, τα δίνετε όλα. Έτσι. Τα δίνετε όλα, δεν και αυτές δεν τις συνταγές που λέτε, τις πιο παλιές που σας δίνουν, τις μοιράζεστε να τις μάθει ο κόσμος να μην χαθούν μέσα στα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω ένα βίντεο και να πάει 500.000. Θέλω να φτιάξω ένα παραδοσιακό. Αυτά μένουν κύριε για μας και για τα παιδιά μας. Βλέπω και την ποδιά σας την ωραία με τον γκράμπα. Έβλεπα και την εγγονούλα σας που κάνατε σύνδεση. Τι έχει κόκορα. Κοκόρι έχει εκεί, ε. Ποια συνταγή έχει κάνει το 1 εκατομμύριο προβολές και τι σας ζητάνε πιο πολύ οι ακόλουθοι σας? Το βίντεο που έκανε τις πιο πολλές προβολές είναι ένα ψωμί που είχα φτιάξει εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Έπεσε ακριβώς τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, χωρίς φυσικά να το είχα καν σκεφτεί εγώ ότι θα έχουμε τέτοιο συμβάν. Και ανεβαίνοντας το βίντεο δεν σταματούσαν οι προβολές, γιατί ο κόσμος είχε κλειστεί στο καβούκι του. Οπότε όλοι ζημόνι. Το ρίξανε στα κανάλια, στα μαγειρέματα. Κατάλαβα, γιατί, και έτσι πήρε πάρα πολλές προβολές. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Εύχομαι καλό μαγείρεμα για τη σημερινή εγγραφή σας. Και χαίρομαι πολύ που βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο, ειδικά Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό και συνδέονται μέσα από τα μέσα, να ασχολούνται με τη μαγειρική, να δίνουν ελληνικές συνταγές, να γυρνάνε στην παράδοση και να έχουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Χάρηκα. Ένα ευχαριστώ στην συνεργάτη σας, την Τέμη Ντάμαρη. Την Τέμη. Που ήταν φανταστική. Είναι εξαιρετικό κορίτσι. Πολύ το χάρηκα που μίλησα μαζί της. Μπράβο, και μπράβο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που με φιλοξενήσατε. Καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Χαρά μας και τιμή μας, κύριε Τάσο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Μπορεί η ζωντανή σύνδεση να τελείωσε με την κυρία Φέη στο στούντιο με Θέα, αλλά μείνετε μαζί μου να σας δείξω πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ταχυνόσουπα. Για την ταχυνόσουπα θα χρειαστούμε κρυθαράκι ή άλλο μακαρονάκι μικρό, κρεμμύδι μανιτάρια, ένα κρασοπότηρο ταχύνι, κοιμό από λεμόνι, δυόσμο ή άνηθο, ό,τι προτιμάτε. Νεράκι φυσικά, αλάτι και πιπέρι. Για πάμε. Θα ψιλοκόψουμε τα μανιτάρια. Το κρεμμύδι. Θα ρίξουμε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια στη γατσαρόλα. Θα τα ανακατέψουμε και θα τα βάλουμε στη φωτιά όπως είναι, χωρίς υγρό, να βράσουν στο ζουμί τους μέχρι να μαραθούν. Θα προσθέσουμε τώρα 1 λίτρο ζεστό νερό. Θα προσθέσουμε και τον άνηθο και θα τα αφήσουμε να πάρουν μία μικρή βράση. Άνηθο ή δυόσμο, ό,τι προτιμάτε. Θα προσθέσουμε φυσικά και το αλάτι που πήραν μία μικρή βράση όλα μαζί. Θα προσθέσουμε το κρυθαράκι. Θα το αφήσουμε να βράσει έως ότου μαλακώσει το κρυθαράκι. Μόλις αρχίζει να πίζει η σούπα, κλείνουμε το μάτι. Το κρυθαράκι θα πήξει κι άλλο από μόνο του, χωρίς να βράζει. Θα ανακατέψουμε το ταχίνι με το λεμόνι, όπως κάνουμε το αυγολέμονο. Στην αρχή θα σφίξει.
Θα προσθέσουμε και λίγο ζεστό νερό από το φαγητό. Πώς αυγοκόβουμε, εδώ ταχυνοκόβουμε. Τώρα θα ρίξουμε το χτυπημένο ταχίνι με το λεμόνι και αραιωμένο με το ζεστό ζωμό από το φαγητό μέσα στη κατσαρόλα, ανακατεύοντας, σαν να αυγοκόβουμε την κοτόσουπα. Έτοιμη η ταχυνόσουπά μας. Για πάμε να σερβίρουμε. Καυτή, καυτή. Αχνιστή παρακαλώ. Από πάνω θα ρίξουμε λίγο πιπεράκι φρεσκοτριμμένο. Όποιος θέλει, ρίχνει και λίγο φρέσκο ψιλοκομμένο δυόσμα από πάνω και την απογειώνουμε την ταχυνόσουπά μας με μανιτάρια και κρεμμύδι με κρουτόν από άσπρο ψωμάκι ψημένα στο φούρνο, χωρίς λάδια. Έτσι παρακαλώ. Και για στολίδι μια κορυφή από δυόσμο. Για να δοκιμάσουμε. Εξαιρετική. Δεν πίστευα ότι μία τόσο απλή σούπα θα είχε τόση πολύ γεύση. Λυπάμαι κυρία Φέη που είμαστε μακριά, γιατί πράγματι χάσατε που δεν δοκιμάσατε σήμερα την ταχυνόσουπά μου. Γεια σας φίλοι μου. Να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Στάσος.